Συμφωνία ορόσημο υπογράφτηκε μεταξύ τριών επιστημονικών φορέων που ενώνουν δυνάμεις με στόχο την πρόληψη φυσικών καταστροφών και αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών σε Ελλάδα και Κύπρο. Το ρεπορτάζ είναι του Προκόπη Θουκυδίδη. Επισφραγίστηκε η συνεργασία μεταξύ Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και του Ινστιτούτου Κύπρου για τη διαμόρφωση σχεδίων πρόληψη και διαχείριση δασικών πυρκαγιών. Η συνεργασία θα περιλαμβάνει τη διεξαγωγή κοινών ερευνών με την αξιοποίηση τη τεχνολογία. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Αστεροσκοπείο Αθηνών και προβλήθηκε διαδικτυακά στο Ινστιτούτο Κύπρου. Χαιρετισμό απίφθηναν μεταξύ άλλων ο Υπουργό Κλιματική Κρίση και Πολιτική Προστασία τη Ελλάδα Χρήσο Τηλιανίδη και ο Υπουργό Γεωργία Κώστα Καδή. Οι μόνε που σήμερα θα ισχυρό πλαίσιο, όχι μόνο για ένα εξαιρετικά διάλογο. Συνέπειε τη κλιματική αλλαγή Επιδρούν και στα δασικά οικοσυστήματα. Από τι σοβαρότερε επιπτώσει και ω αποτέλεσμα τη συχνότητα και τη ένταση των ανομβριών και των καυσώνων, είναι και η αύξηση του κινδύνου εκδήλωση και επέκταση μεγάλων δασικών πυρκαγιών. Η συνεργασία αφορά το προκαταστροφικό, καταστροφικό και μετακαταστροφικό στάδιο μια πυρκαγιά. Αυτό απαιτεί τη χρήση τη επιστημονική γνώση στη λήψη πολιτικών αποφάσεων που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωή των πολιτών.